Κύριε Σφακιανάκη, πάμε στο επόμενο γιατί ε, το είχαμε συζητήσει ε, όταν κλείσαμε και αυτή τη συνεργασία ε, και εκεί που βρεθήκαμε στο καφέ για να μιλήσουμε, δίπλα σας είδα ότι παρακολουθούσατε μια κυρία και σας λέω και σου λέω μάνο μου τι παρακολουθείς εδώ αυτή τη στιγμή και μου λες βλέπω την κυρία που περιμένει κάποιον που έχω καταλάβει ζήνα που αποδείχτηκε μετά ότι είχε δίκιο γιατί το πλησίασε η κυρία κτλ. Τα, τα, τα πάμε μετά, τα, και τα πάμε Του λέω με. ναι. Και ε, μου λέει: Να δει, μου λέει την έχει πατήσει, έχει κλείσει ραντεβού. Ε, να φάνε εδώ με κάποιον από το Facebook Λέβαια. και τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα πει εσύ. Λοιπόν, δυστυχώ τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, κάποιε κυρίε και κύριοι κάθονται και περιμένουν να έρθει ο σύντροφο που έχουν γνωρίσει από το διαδίκτυο και είναι άγνωστο. Ραντεβού στα τυφλά, λέγεται αυτό. <laughs> Έτσι λοιπόν, εγώ προημερών ήμουν εκεί, μα κοίταξε τι θα γίνει τώρα. <laughs> ήμουν σε ένα καφέ με φίλου και βλέπω δίπλα μία κυρία η οποία ανα, αναδευτερόλεπτο το αρέσει στο κινητό. <laughs> το κεφάλι έτσι. <laughs> Άμα βλέπετε άνθρωπο και κάνει το κινητό έτσι και το κεφάλι δεξιά-αριστερά, <laughs> τι κάνει μια ονιό σε κεραμίδια. <laughs> Κάποιον αναμένει. Και να παίρνει τηλεφωνικό πού είσαι. Και... και φώναζε. Μα και μετά, εγώ αφού ήμασταν μαζί και μιλούσαμε, μετά άρχισε να μου λέει: Τώρα θα δει, μου λέει ότι θα κάνει αυτά και αυτά και αυτά. Και... Λέω: Δεν σε πιστεύω. Μου έφερε, λέω, άνθρωπο εδώ για να μου πει αυτά. Τη στιγμή που είμαστε μέσα, εμεί στο καφέ, έρχεται ένα που εγώ τον κατάλαβα, κοιτάζει έτσι σαν και φεύγει. Άρα είδε και δεν του άρεσε. Γιατί έφυγε. Εί δεν είδε... Δεν άρεσε. βέβαια δεν του άρεσε. Πάει τώρα δεν Και μόλι φεύγει και δεν του αρέσει, παίρνει τηλέφωνο. Έχω μπερδευτεί, ακούω εγώ. Έχω μπερδευτεί. Έχω κάνει και αυτή φόνα. Μα είμαι εδώ και κάθω με μέσα και δεν. Να μην στα πω λίγο. Βλέπει αυτή καλά καλά. Εγώ χαμογέλασα λίγο. <laughs> Μου λέει ο κύριο Φαγκαράκη, λέω ναι. <laughs> Μου λέει την πάτησα. Τι την πάτησα, τη λέω. Μου λέει έτσι, έτσι. και είναι Μπροστά ήταν η σερβιτόρα <laughs> του καταστήματο. Ο κύριο Φαγκαράκη, γιατί πριν ρωτούσε τη σερβιτόρα αν έχει δει κάποιον που έψαχνε να βρει κάποια. Έτσι λοιπόν, oh. πιάσαμε τη συζήτηση. Αυτό <σχεύε> είναι ο γεγονό. και εκείνη μάλλον και δεν, δεν, τον κατάλαβε. Δεν είχε δει στο Tinder, ήταν αυτό που ήταν. Οι εικόνε, <σχεύε> ξέρετε κάτι. Ναι, ήταν παραπλανητικέ. Δηλαδή, όταν με τα <σχεύε> φώτα σου είσαι υπερθεά <σχεύε> <σχεύε> και μετά πα παρουσιαστή και είσαι ένα απλό και ταπεινό άνθρωπο. και όχι η θεά που έχει δει ο άλλο. Είναι λογικό, λογικότατο. Ο άλλο. Έτσι τη και μαζί μα. Όπω το υπερηχητικό έτρεχε ο άνθρωπο. Υπερηχητικό. Εξαφανίστηκε Έχει δίκιο ο κύριο όμω, γιατί αν είχε βάλει φίλτρο η κυρία, αν ξέρετε. Επειδή έχω πατήσει. Αλλά μα τη είχε πατήσει, δεν την είχα πατήσει. Για πε. Για πε μα. Έχει βάλει φίλτρο και είναι. Πριν το γάμο. Ναι, παιδί μου. Παλιά, τα πάντα παλιά Στο τέξι. Βάζει λοιπόν φίλτρο και είναι κούκλα. Και πα όντω από κοντά στο πρώτο ραντεβού βγαίνει και είναι άλλο άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση καμία. με την πραγματικότητα. Εσύ όμω πήγε στο ραντεβού. Αυτό θεωρείται από Και ο κύριο πήγε στο ραντεβού. Λοιπόν. Αλλά έφυγε, έφυγε από το ραντεβού. Εκεί δηλαδή. Δικαι... Αλλά δεν την πλησίασε κανένα. δει μήπω να την πλησίασει. Είδε εκεί ο άνθρωπο, Ε, τελείωσε. Έφυγε. Δικαιούσε και να φύγει. Δικαιούσε. Έχει εξαπατήσει και αυτή από την πλευρά τη. Ηθικό και νόμιμο πάμε τώρα. Ηθικό. Δεν είναι ηθικό Όταν... να παρουσιαστεί όμω καρακουκλάρα και να βγει μετά και Άρα να. Άρα γι' αυτό λέμε. Και α... συρθή. Ναι. Αλλά ναι. το κάνουν και άντρε αυτό. Μιλάμε για Και άντρε και, και άντρε. Αλλά έτσι. μαζί. Ε, οι ευθύνε είναι και στου mm. δύο. Οι ευθύνε είναι και στου δύο Εντω... και πάρα πολλοί άντρε. Εντωμεταξύ, κύριε Σφακιανάκη, είναι κάποια προφίλ τα οποία έχουν άλλη εικόνα στο προφίλ. Και άμα δει παρακάτω, έχουν από άλλου. βέβαια. Από ό,τι μοντέλο βρίσκουν μπροστά, βγάζουν Άλες, μια φωτογραφία. Για να παραπλανούν Αυτό όμω τώρα, όταν πα εσύ στο ραντεβού και σε στείλει ο άλλο, δηλαδή έρχεται, σε βλέπει και φεύγει, είναι λογικό. Γι' αυτό τώρα που μα ακούτε, φτιάξτε φωτογραφίε να προσεγγίζετε <χει> αυτό που είστε. <χει> Για να είσαστε πιο σίγουροι. <χει> βέβαια. <ή> μιλάμε, <χει> είναι λογικό. Κάνε, ότι θα κάνετε το μια ραντεβού. Εγώ σήμερα, Μανώλη μου, θέλω να σε, να σε περάσω <χει> από Photoshop και να σε βάλω δίπλα. <χει> Αχ... Εγώ πιστεύω, πιστεύω κάτι. Ότι ο κόσμο με τα social media και ειδικά αυτοί που δεν γνωρίζουν τίποτα. Έχει φτιαχτεί με τα social media. Φτιαχτεί, μην αρχίσει και μου λε δικαιολογίε. Του λέει Βγαίνω κουκλάρα, κουκλάρα και... και τα θέλω τα υπόλοιπα. Ε, βέβαια. Και δυστυχώ μετά. Τι κουστάνω και τι. Μετά τα 50-55, κάποιε ξεμορραίνονται, θα πω τη φράση. Α, πέστε μου. Και αυτή. Αρχίζουν, <laughs> αρχίζουν, στην ηλικία αυτή, αυτή <laughs> τι επιβεβαιώσει <laughs> με νεαρού. Και συνομιλικού του. Και στη συνέχεια βλέπουμε σπίτια να κλείνουν καθημερινά και τα εξωσυγκυκά να πηγαίνουν έτσι. Και τα ξενοδοχεία ημιδιαμονή να κάνουν ρεκόρ. Χρυσέ δουλειέ. Αυτό είναι. Από τα social media. Εμεί είμαστε υπέρ τη αγάπη και του έρωτα. Όμω. Κάποιοι πικραίνονται, κάποιοι πέφτουν θύματα και κάποιοι εξαπατώνται. Εμεί είμαστε με αυτού. Δηλαδή, αυτό που περνάει καλά, μια χαρά κάνει και περνάει τέλεια. Όμω, οι άλλοι που εξαπατώνται είναι γύρω στο 30 με 40%. Άνθρωποι που χάνουν τον ύπνο του, χάνουν τα χρήματά του, χάνουν τη χώρα του, πάνε σε ξενιτιά για να βρουν αυτό που έχουν δει. Και εκεί είναι το μεγάλο λοιπόν, δράμα τη Εντυά. Τώρα, κοιτάξτε πού θα σε πάω. Γιατί αυτά προσεχώ θα τα δουν στη βραδινή εκπομπή με τον τρόπο που θα τα δημιουργήσουμε κιόλα. Δηλαδή, θα το δημιουργήσουμε αυτό: mm. να φτιάξουμε τη δική μου φωνή, να λέει κάτι ερωτικό στο Δημήτρη. Και από εκεί και πέρα να έρχεται το διαζύγιο ε, mm. γενικότερα. Ε, το πολύ λέω αυτό. Γιατί είναι πολύ δυνατό κομμάτι τη εκπομπή. πάρα πολύ. Ναι, είστε, ναι είναι δυνατό πολύ δυνατό κομμάτι πολύ, της εκπομπής, πολύ. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να χτιστεί για να κατανοήσουν και οι πώ προκύπτει αυτό. Γιατί όλα τα στοιχεία που του δίνουμε θα είναι ρεαλιστικά εκείνη τη στιγμή. Ήδη τρέχουν αυτά τα προγράμματα, να το πω έτσι απλά. Παίρνουμε λοιπόν, κύριε Σφακιανάκη, τη δική μου φωνή, που τώρα λέω κάτι άσχετο. Τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Θέλω να το καταλάβει ο κόσμο τι μπορεί να συμβεί από αυτό, εδώ, από εδώ και πέρα, διότι πέρυσι ακρεφνώ ε, το είχαμε έτσι συζητήσει και όλοι μα περνούσαν τι λέτε, Αυτά δεν συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε με παράδειγμα τώρα, πώ μπορούν να καταστραφούν οι οικογένειε γενικότερα. Πάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν Στην προγράμματα. βραδινή εκπομπή θα το κάνουμε κανονικά, με προγράμματα, 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 ήδη έχουν εξαπατηθεί πρόεδροι χωρών, όχι μιλάμε εμεί τώρα, οι απλοί και οι τελευταίοι. Mm. Απλοί άνθρωποι εξαπατώνται καθημερινά. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα που σου αλλοιώνουν τη φωνή και σου την κάνουν όπω θε. Δηλαδή, θε εσύ να μιλά όπω ο χύψη πολιτικό. Σου το κάνουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε εικόνε, π.χ. του πολιτικού του Α, του, α, του αλλάζουν αυτά που λέει και λέει τώρα να δείτε τον Πρωθυπουργό της χώρας να, να λέει πράγματα που θα σας φανούν περίεργα και παράξενα. Χίψη Πρωθυπουργός της Αγγλίας, της Ιταλίας έχουν κάνει λοιπόν με Πρωθυπουργού, με τον Μπάρακ Ομπάμα κάνανε στήσαν ένα, αυτό λέγεται deep fake. Αυτό λοιπόν το deep fake είναι αλλίωση φωνής. Έτσι λοιπόν ενώ είναι μέσα σε μια ωραία συνομιλία ξαφνικά βλέπεις το βίντεο που κυκλοφορεί, το βίντεο και λέει πράγματα που δεν πρέπει. Δηλαδή, λέει Πράγματα που θα τρελαθεί. Αν θα πει τώρα ο Πρωθυπουργό τη χώρα μα ότι εγώ. Έτσι αυτό είναι το, το δύσκολο. Εγώ α πούμε, θα, θα κάνω αυτό. Θα δώσω ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ για του πλημμυροπαθεί και, και το βάλω να το λέει. Θα δώσω παροχέσίε πράγματα που, που, που ο άνθρωπο ποτέ δεν θα έχει πει. Δηλαδή, δηλαδή με να, να βγει, να βγει να ένα δηλαδή βίντεο τώρα. Με μία παροχή ότι λέει ο ίδιο ναι. ο πρωθυπουργό κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να κάνει. Μπορεί να κάνει ένα βίντεο, α πούμε, η Ζήνα και να το στείλει σε μένα και να λέει Δημήτρη. Σε θέλω έχω... ερωτικά. Έτσι, επειδή μου σε θέλω ερωτικά, Όχι. Για, να... για να δει πώ μπορούν να, να... καταστραφούν οι ανθρώπινε σχέσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Σωστά. Δεν Μπορεί είναι μόνο δηλαδή. η οικονομική ασφάλεια. μπορούμε να βάλουμε τη μορφή. Θέλω να μου δανεί χίλια ευρώ. Η μορφή δηλαδή, τη, να, μιλάμε, τη μορφή, να μιλάει η Ζήνα. Και τη μορφή, και όχι να μόνο τη φωνή. Και, ε. και, και τη μορφή και, και τη φωνή. Μέσα σε ένα ερωτικό πλέγμα. Ναι. ναι. Ή να μου πει Ο Δημήτρη: Θέλω να μου δανείσει χίλια ευρώ. Μπράβο, Για ναι, ναι. να πάω εγώ να τα αφήσω. Ναι, γιατί ναι. την πίστεψα, γιατί την είδα στο βίντεο να μου το λέει. Όπω τώρα σου παίρνουν το λογαριασμό στο social media και σου, σου παίρνουν, σου κάνουν hack και μετά σε όλου του φίλου σου στέλνουν μήνυμα και λένε: βάλε μου 50 ευρώ που έμεινα. Α, αν δεχτεί μήνυμα Έτσι, εσύ μπράβο. από τη Μαρία, θέλω ένα πεντάρικο. Με τη φωνή της, αλλά και Τώρα θα σου παίρνει τηλέφωνο και θα σου μιλάει η φωνή τη Μαρία δώσε mm. μου το πεντάρικο. Ξέρετε, mm. ο πρώτο yeah. που την πάτησε, γιατί το είχα πει, είναι ο Γιώργο Ολιανό. Όπου του έστειλε ο αρχισυντάκτης του, υποτίθεται, ότι λέει για αυτόν κακά λόγια, ότι δεν του αρέσει ο τρόπο που κάνει την αρχισυνταξία στην εκπομπή. Mm. Εγώ είχα υπόθεση, το λέω είναι υπόθεση, βάλε. ένα εξελίξη τώρα που μιλάμε και είναι σε εργαστήριο. Μου έφερε βίντεο ο σύζυγο, όπου μέσα στο βίντεο συμμετείχε η α, κυρία α, του. Και το, το βίντεο, αυτή και η κυρία λέει ότι εγώ δεν βλέπω ποτέ. Ήταν όμω. Λέει... Υπάρχει τρόπο. Το, το πάμε σε εργαστήριο τώρα. Υπάρχει τρόπο, γιατί είναι <σοίλιο> και <σοίλιο> πολύ ωραίο <σοίλιο> αν στείλουν σε μία παντρεμένη <σοίλιο> το σύζυγο να τη πει ο <σοίλιο> σύζυγο <σοίλιο> αγάπη που δεν είμαι εγώ. Υπάρχουν τρόπο. να διαπιστωθεί αν έχει γίνει μοντά σε φωτογραφία. Υπάρχει τρόπο. <σοίλιο> Υπάρχουν δημιουργημένη ή όχι. Mm. Βέβαια, θα μου πει τώρα κάποιο ότι έχουν βγει κάτι τελευταίο τύπου με τεχνητή νοημοσύνη που δεν μπορεί να το βρει κανεί. Υπάρχει και αυτό. Mm. Αλλά ναι. αυτά είναι πολύ ακριβά σενάρια τα οποία ο απλό άνθρωπο δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά έτσι μπορεί να ενοχοποιήσει το σύντροφο, τον σύζυγό, α πούμε, mm. για κάτι. Βέβαια. Στο δικαστήριο για να Μπορεί δηλαδή να σα έρθει βιντεάκι με τη σύζυγό σα ή το σύζυγό και Φράβο. να σα πει: Κοιτάξτε, τι γίνεται. Φράβο. Είναι σε αυτό. Και εσύ πρέπει να πληρώσει να αποδείξει ότι δεν είσαι εσύ. Και αν Εάν είναι με, το... με τα τελευταίου τύπου τεχνητή νοημοσύνη προγράμματα, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ξέρει τι με έχει θορυβήσει πολύ και αυτό είναι ο λόγο που είπαμε στη βραδινή εκπομπή. Αυτό να το μάθουμε σιγά σιγά στου τηλεθεατέ γιατί είναι άγνωστο και σε μένα ήταν άγνωστο μέχρι να έρθει στη ζωή μου ο στρατηγό εδώ και να μπορέσω να καταλάβω, όπω και ο κύριο Παπακώστα τη δίωξη ε, ε, ηλεκτρονικού εγκλήματο. Ε, για γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. λέμε, και λέμε. αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι. Ότι όλα αυτά μπορεί να νομίζετε εσεί ότι θέλουν πολύ χρόνο για να γίνουν. Δευτερόλεπτα. Αλλά είναι δευτερόλεπτα. Μα το έδειχνε. Αυτό δεν μπορούσατε να καταλάβετε εσεί και δεν το αποδώσαμε σωστά χτε. Ότι αν έχει χτίσει μια εφαρμογή πριν, αυτά τα μηνύματα που δείχναμε ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η εφαρμογή, Μανώλη μου, Πώ έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να ψαρέψουν ένα 12χρονο, να κλείσουν επικοινωνία με ένα ανήλικο παιδί. Πόσο γρήγορα γίνονται αυτά. Αυτά δυστυχώ γίνονται γρήγορα. Για την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται 9 Νοεμβρίου συνέδριο με το CSI στο Intercontinental. Αξίζει τον κόπο να συμμετέχετε, να το δείτε όποιο θέλει. Τεχνητή νοημοσύνη. Πού πάμε και πώ γίνεται η καταστροφή. Εμεί λοιπόν τι λέμε, ότι με καλή τεχνητή νοημοσύνη, όμω θα πρέπει, θα πρέπει να μπουν όρια και φρένα. Γι' αυτό το λόγο όλε οι κυβερνήσει τώρα αρχίζουν και το ψάχνουν. Επιμένει πολύ Δημιουρούν. εσύ στην κυβερνοασφάλεια. Έχει δει πάρα, πολλά μάλλον. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ε, και λέγεται ότι αλλάζουν. Σε πολλέ χώρε ριζικά αλλάζει η νομοθεσία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι το οποίο απειλεί κυβερνήσει και κράτη και κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ε, υπήρξε ε, πριν, κάτι πριν, πριν, δύσκολο πριν, πριν μέχρι κάτι, τώρα που δεν. Παρετήθηκε ο νούμερο ένα στην Google. Ναι, ναι. Που ήταν στην τεχνητή νοημοσύνη γιατί αυτό που έρχεται δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορούν. Μα δεν ελέγχεται. Αφού πολύ γρήγορα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Άρα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια απειλή εν εξελίξη. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπορούμε να σωθούμε από αυτό, Βέβαια. Όχι. Βέβαια, μπορούμε. Πρέπει απλώ να μην πατάμε σε τίποτα. Κλικ να μην κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν λύσει. Και οι λύσει είναι ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Θα πρέπει μιλάμε να ξέρουμε τι γίνεται. Και πάνω απ' όλα να είμαστε πονηρεμένοι. Γιατί μπορούν να, να καταστρέψουν σπίτια εταιρείε και κυβερνήσει. Αυτό πάω να σου πω για τι κυβερνήσει. Όχι για τι κυβερνήσει. Για τι επιχειρήσει πήγα να σου πω. Ότι εγώ είμαι ένα άνθρωπο που έχω, α πούμε, μια βιομηχανία ή μια βιοτεχνία ή κάτι πώς μου υποκλέπτουν τα μυστικά μου που έχω και τα δίνουν στον ανταγωνιστή μου. Εύκολο. Και μου παίρνουν και τα χρήματα και τα βάζουν σε άλλο λογαριασμό. Θα κάτι. Σε χρόνο τε, αυτό που Αμέσως, λέτε. Δηλαδή, σε χρόνο τε, Εσύ το έχει ζήσει, Κάνω με ε, η, λέω... η εταιρεία δηλαδή, μου. Ο κύριο Φακινάκη το έχει ζήσει. Η εταιρεία μου αναλαμβάνει. Αυτό λέγεται. penetration testing. Πολλέ εταιρείε για να δούνε πόσο ευάλωτο είναι, σε πληρώνουν για να τι σπάσει. Έτσι λοιπόν θα ξέρετε κάτι. Ότι στη χώρα μα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 80%, οι εταιρείε είναι ανασφάλιστε. Δεν έχουν πληρώσει cyber security. Δηλαδή, με απλά λόγια, όποιο θέλει κάνει πάρτι. Ήμουν σε ένα συνέδριο προ 10 ημερών στη Λισαβόνα για το θέμα αυτό. 6 τρισεκατομμύρια, ακούσατε τα αυτά όλα, 6 τρισεκατομμύρια είναι ο τζίρο των απαταιώνων από τα χτυπήματα που κάνουν σε εταιρείε. 6 τρει. Και ένα τρισεκατομμύριο είναι οι απάτε, οι απλέ, οι μικρούλε. Άρα, 7 είναι ο τζίρο από όλα αυτά. Άρα καταλαβαίνετε που πάμε. Και επειδή στη βραδινή ζώνη θα αναδείξουμε το εξή και απλώ σου το θέτω το ερώτημα, επειδή ένα παιδί α, είχε, έτσι είναι στα όρια του αυτισμού, ασπέγγερ, έχει λίγο μια α, αυξημένη αυξημένη νοημοσύνη. Βέβαια. Τι το κάνουν λοιπόν αυτό το παιδί. Το βάζουν να κλέβει από το δικό σου λογαριασμό χρήματα και που μπορεί αυτός να είναι επιχειρηματίας και να τα μεταφέρει σε έναν άλλον επιχειρηματή ή να πληρώνει λογαριασμούς, δεΐ, από ε, λογαριασμούς όπου έχουν χρήματα. Αυτό το παιδί θα το φιλοξενήσουμε δηλαδή στην εκπομπή, θα το δούμε το επόμενο διάστημα το βράδυ και θα δούμε τι ναι. μπορεί θα να σημαίνει αυτό. Στη χώρα μας, επειδή είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, 26η χώρα στις 28, καταλαβαίνετε που, που είμαστε, είναι τόσο εύκολο να σπάσεις ένα λογαριασμό όσο τίποτα άλλο. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι απλοί hacker μπορούν να κάνουν πάρτι. Και αυτό αποδείχθηκε μετά τη μεγαλειώδη επιτυχία της δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που έγινε προημερών, που ποιοι κάνανε πύρω, τις απάντες ε. αυτές με τις δεξιότητες, άνθρωποι οι οποίοι... Για τους, Ρωμά τους... λέτε. Βέβαια, άνθρωποι που σιγά μπαρ. Μπορεί Αυτή να μην άνθρωποι, πάει λοιπόν, και λοιπόν, σχολείο οι Έκαναν, ναι, ναι, ναι. έκαναν... 6 Καλή. εκατομμύρια ευρώ απάντηση. <laughs> Εντάξει, δεν ήσουν εκείνη την ημέρα στην εκπομπή που έδειξε τους διαλόγους. Αλέξανδρε μου, mm. Δες λίγο για το, για το κομμάτι εκείνο που δεν ήξεραν που έχαναν τους κωδικούς και όμως αυτοί έχουν 6 εκατομμύρια ευρώ, Λία. Έτσι. Ε, και να πούμε, ήθελα να προσθέσω κάτι ότι εκτό από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι μυστικέ υπηρεσίε δηλαδή, το περίφημο εθνικό ΣΕΡΤ έχει αρχίσει και ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα. Α, έχει κάνει και πάρα πολλέ προσλήψει τα τελευταία τρία χρόνια. Γιατί, γιατί ο, ο κίνδυνος για κυβερνοεπιθέσει έχει εκτοξευτεί και βλέπουμε παγκοσμίω ότι πλέον κράτη εξαπολύουν επιθέσει σε άλλα κράτη. Μέσω του διαδικτύου Επειδή, πλέον. Επειδή είμαι από, από του πρωταγωνιστέ στο κομμάτι αυτό, εάν μια χώρα δεν έχει κυβερνοασφάλεια, αυτό που λε τώρα εσύ, είναι μηδέν. Οι πόλεμοι παίζονται πρώτα στην κυβερνοασφάλεια. Ποιο θα κάνει πρώτη επίθεση από το διαδίκτυο και μετά πάμε στα όπλα. Έχει η χώρα μα Η χώρα μας έχει την καλύτερη κυβερνοασφάλεια. Α, έχει. Μέσα στο έχει Πεντάγωνο. Κάτι καλό που έχει η χώρα. Μέσα στο Πεντάγωνο καλά. αυτή τη στιγμή. Μέσα στο Πεντάγωνο Συνήθως υπάρχει κάθε... μεγαλύτερη ομάδα στη χώρα μα, παράλληλα με το εθνικό σερτ, το οποίο είναι ένα υπέροχο Σε σχέση με την σύστημα, Τουρκία, ποιο ε, εμεί. Ε... Εγώ πιστεύω εμείς εμεί είμαστε πολύ εμείς. πιο έξυπνοι και, πο, και πολύ yeah. πιο ευέλικτοι. Yeah. Και το λέω άμεσα. Γιατί ξέρω του διοικητέ των τμήματων αυτών και ξέρω yeah. ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλά χέρια. Yeah. Αφού να θωρακίσουμε και τα σπίτια μα όμω με κάποιο τρόπο. Γιατί... Τα, τα, σπίτια μα είμαστε εμεί οι yeah. γέντε εκεί. Άρα εκεί πρέπει να κάνουμε και ένα άλλο μάθημα για τα σπίτια. Έρχομαι σε, σένα, κύριε Βαλιάνο. Ξέρεις, τώρα πήρα το, όχι το φιλικό μου, το επαγγελματικό μου. Αυτά τα γνωρίζεις όλα όπως τα περιγράφει ο Μάνος, σου είναι γνώριμα. Είναι γνώριμα γιατί έχω και εγώ υπόθεση όπου μία κυρία από εδώ από την Αθήνα ε, την εξαπατήσανε και όταν πήγαμε να κάνουμε μήνυση... Πώς η... την εξαπάτησαν. Ε, με τα πίνα, με δώσε μου το πιν, ακούω καλά, ε, ξαναπέστω. Δεν τελικά, σε ακούω καλά ε, ναι. είναι και σαν τελ... τους Ρωμά, δεν σε ακούω τελικά, καλά, ξαναπέστω. Και δεν σας κρύβω ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει... Ε, 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 πρέπει να είναι και μέσα στη σπήρα αυτή που πιάσαμε πριν δέκα... Α, ναι, παίζει, ε. ε. Και κάτι άλλο πολύ ε, σοβαρό. Γιατί είναι στου διαλόγους, δεν σε ακούω καλά, ναι, 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 το πλήθος. Κάτι άλλο ναι, ναι, ναι. πολύ πολύ σοβαρό. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι με τα έξυπνα σπίτια που έχουμε τώρα όλοι μα να πάει κάποιο. Έξω από το έξυπνο σπίτι να συνδεθεί μέσα και να βλέπει τι γίνεται μέσα στο σπίτι στα πάντα όλα. Βλέπει. Αυτό, τα πάντα αυτό όλα. είναι πολύ σοβαρό που είπε. Δηλαδή, μπορούμε το, το, να κάνουμε το που το να δει ο κόσμο στη νυχτερινή εκπομπή πόσο εύκολο είναι ένα έξυπνο σπίτι που έχουμε έξυπνη τηλεόραση που πιάνει τα πάντα όλα μέσα από το ίντερνετ. Έχουμε έξυπνο ψυγείο. Έχουμε έξυπνα παράθυρα, έχουμε έξυπνε κάμερε. Όλα αυτά τα έξυπνα, πάω εγώ απ' έξω ο έξυπνο και τι κάνω, μπαίνω στο WiFi μέσα, το οποίο όλοι έχουν, δεν έχει αλλάξει κανεί τον κωδικό εκείνο το WiFi με τον κωδικό που έχει η εταιρεία βάλει, που είναι ό, όλα το ίδιο. Άρα μπαίνω μέσα στο σπίτι σα και κάνω πάρτι από του κωδικού, από εσά να σα βλέπω μέσα από την τηλεόρασή σα, από την έξυπνη τη τηλεόραση, να ακούω ότι λέτε μέσα Μπορεί από την τηλεόραση. Μπορεί να μα βλέπει μέσα, μέσα από την τηλεόραση κάποιο. Α, βέβαια, από την τηλεόραση. Μπαίνει μέσα, μέσα από το WiFi, ενεργοποιεί την κάμερα και τα βλέπει όλα. Είναι αυτά το μπορούμε να τα κάνουμε σπίτι, πράξη. Είναι ένα σπίτι που είναι για χαζού. Αυτά, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη στην ηχθερία. Όχι εκκοπή, μπορούμε, τα έχουμε προγραμματίσει και τα Ό,τι λέμε γίνεται πράξη και όχι λόγια πάντα. τα έχουμε προγραμματίσει. Στην βραδινή ζώνη θα τα βλέπετε πόσο έξυπνο χαζό είσαι. Και πώ το έξυπνο σπίτι μπορεί τελικά όλοι να. Επενδύομαι όλοι στα έξυπνα σπίτια χωρί κανεί να επενδύσει mm. στην ασφάλεια. Στο security. Δηλαδή, χτίζει δίνει 100.000 ευρώ σε ένα σπίτι για να είναι έξυπνο και θα δίνει ένα ευρώ για security. Και πάει έξω οποιοδήποτε και σου το σπάει. το. Σπίτι. security εννοεί ένα. Α, μια το δηλαδή, εταιρεία, σαν τη με το διασφαλίσει δηλαδή, δηλαδή. με, με ένα απλό σύστημα όλο αυτό διασφαλίζεται. Με, με ένα απλό σύστημα. Έτσι λοιπόν, εμεί τι λέμε εδώ πέρα. Ότι πρέπει να μάθει ο κόσμο να χειρίζεται. Αυτά που έχει τα έξυπνα στα χέρια του. Και πάνω απ' όλα, το α και το ω είναι να μάθει ο κόσμο. Ένα στου τέσσερι έχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένα στου τέσσερι.